Πάμε να δούμε τι γίνεται στην οικονομία, γιατί καμία μάσκα δεν φαίνεται να την σώζει. Πάμε να συναντήσουμε για άλλη μια φορά τον καθηγητή, τον κύριο Μιχάλη Ζουμπουλάκη, πρόεδρο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χωρίς να έχουμε... Δεν σας βλέπω. Δεν πειράζει, σας βλέπουμε εμείς μια χαρά. Βλέπουμε και το ωραίο ταβάνι με τα ξύλα, μια χαρά όλα. Κύριε καθηγητά, χωρίς να έχουμε ακόμη κάνει αποτίμηση, όχι εμείς, καμιά χώρα, τώρα διάβαζα ότι θα κάνει ρεκόρ ανεργίας για το μήνα Απρίλιο, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, 20% για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πρωτόγνωρο ποσοστό, έτσι, είναι ποσοστό σε περίοδο πολέμου για την ανεργία. 30 εκατομμύρια άνεργοι μέσα σε λίγες μέρες. Δεν έχουμε δει όλη την πληγή που αφήνει πίσω αυτή η πανδημία και δεν είναι και πίσω ακριβώς, γιατί έχουμε ακόμη μήνες να συμπορευτούμε με τον ιό. Θα επιχειρούσατε για την ελληνική οικονομία που ήδη ήταν ταλαιπωρημένη, δεν ήταν μια ακμάζουσα οικονομία, να κάνετε εκτιμήσεις? Κοιτάξτε, και εγώ κάνω εκτιμήσεις αλλά χοντροειδείς, με ό,τι στοιχεία μπορώ να βρω και κάνοντας ας πούμε υπολογισμούς. Έκανα μια εκτίμηση στις αρχές τέλη Μαρτίου για την ακρίβεια και είχα πει ότι αν επιστρέψουμε στην κανονικότητα την 1η Μαΐου, τότε μέχρι στιγμής έχουμε χάσει περίπου 3,7, χωρίς να λαμβάναμε υπόψη μας την επίδραση που θα έχουν τα μέτρα. Εάν θεωρήσουμε ότι η 1η Μαΐου δεν είναι προφανώς η ημέρα που θα ανοίξουν τα μαγαζιά όπως το φανταζόμασταν στα τέλη Μαρτίου, αλλά ένα μέρος εξ αυτών, και θα φτάσουμε μέχρι τα τέλη Μαΐου στην ουσία, διότι τότε θα ξεκινήσουν τα καταστήματα εστίασης και από ό,τι ξέρω και τα ξενοδοχεία, άρα θα αρχίσει να κινείται και ένα άλλο μεγάλο μέρος της οικονομίας. Οι εκτιμήσεις αυτές, οι δικές μου, οι χονδροειδείς, δεν ανεβάζουν την μείωση. Πάνω από το 6%, χωρίς να επαναλαμβάνω, επιδιώκω κανόνες πρωτοτυπία. Τώρα βέβαια, διεθνής οικονομική οίκη, σήμερα διάβαζα, νομίζω η Standard Poor's έλεγε μείον 10%. Έχουμε διαβάσει όμως και πιο εξωφρενικά σενάρια του ΟΣΑ που έλεγε για 35%. Σωστά λέτε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η κρίση, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της επίδρασης. Ναι, γιατί δεν έχετε κι εσείς ειδικοί σε αυτό το πεδίο, εννοώ, και όλα τα δεδομένα, όπως λέτε, έτσι μέσα σε άκρες μπορείτε να... Και αυτό αλλάζει και κάθε μέρα που περνά. Ένας είναι... πολύ σημαντικός φυσικός του προηγούμενου αιώνα, ο Νίλς Μπορ, έλεγε ότι οι προβλέψεις για το μέλλον είναι πάρα πολύ δύσκολες, ιδίως γιατί αφορούν το μέλλον. Εδώ η αδυναμία μας είναι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα το φαινόμενο. Έτσι. Εάν το πλάνο της κυβέρνησης βγει, και δεν εξαρτάται μόνο από την κυβέρνηση και τα μέτρα που παίρνει, εξαρτάται από την ίδια την όσο, νομίζω ότι θα έχουμε μια σημαντική, δεν το συζητάω, έτσι, η χειρότερη ύφεση που έζησε η ελληνική οικονομία σε μια χρονιά ήταν περίπου 7% το 2011. 6,7 αν τα μνήμη. Άρα θα ζήσουμε τουλάχιστον έτσι. Σε αυτό το ποσοστό βλέπετε εσείς να το ξαναζούμε με τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Έτσι. Σας προβληματίζει η απώλεια του μεγάλου εσόδου του τουρισμού? Που και αυτό δεν ξέρουμε σε τι κλίμακες θα κινηθεί, θα χαθεί. Να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι, γιατί εάν ανοίξουν τα ξενοδοχεία 1η Ιουνίου και οι ξένοι tour operators φέρουν κόσμο στην Ελλάδα, τότε ένα μέρος των απολειών του ξενοδοχειακού κλάδου θα ανακάμψει, γιατί θα έχουμε μια παράταση των διακοπών ενδεχομένως και το Σεπτέμβριο, γιατί αυτοί που δεν πήραν άδεια, ας πούμε, τον Ιούνιο θα πάνε το Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό είναι μια εικασία, κανείς δεν το γνωρίζει. Σίγουρα θα έχουν μια απώλεια σημαντική φέτος τα τουριστικά έσοδα και τα αστήματα εστίασης και τα υπόλοιπα, αλλά ένα μέρος εξ αυτών θα ανακάμψει. Όπως θα ανακάμψει και ένα μέρος του κλάδου λιανικής, εμπόριο κλπ. Λοιπόν, θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Ρωτούσαμε πριν από λίγες μέρες τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει ότι μακάρι να ήξερα αυτό που είπατε κι εσείς με άλλη διατύπωση να σας πω, γιατί επειδή είναι πρωτόγνωρο, δεν ξέρουμε αν ο κόσμος, επειδή φοβήθηκε, θα αποταμιεύσει.
θα γίνει ένα μικρής διάρκειας καταναλωτικό boom, γιατί ο άλλος μπούκωσε από το μέσα και θέλει να προσθέσει πράγματα που θα του δώσουν χαρά στη ζωή του. Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα γίνει στο εμπόριο? Νομίζω ότι τα μικρά καταστήματα θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος της χασούρας από το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα είχαν την πρόνοια τους εργαζόμενους τους να τους θέσουν υπό την προστασία των μέτρων των κυβερνητικών για να μην τους πληρώνουν οι ίδιοι, δηλαδή να μην έχουν αυτή τη δαπάνη. Και αν ετεροχρονίσουν τις πληρωμές όσον αφορά το δημόσιο, νομίζω στο τέλος της χρονιάς δεν θα είναι τόσο σημαντική η μείωση. Μιλάω θα σταθούν όρθιοι, λέτε. Θα σταθούν όρθιοι. Έτσι. Ναι, βεβαίως, απ' την άλλη, επειδή είδαμε να γίνεται και ένα μπαμ στην περίοδο της καραντίνας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, κάποιος θα έλεγε ότι ποιος θα βγει κερδισμένος από αυτή την ιστορία, ποιος θα ρεφάρει από αυτή την ιστορία. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει ακόμα τόσο περάσει την συνείδηση των Ελλήνων. Εδώ δεν καταφέραμε ακόμα να πείσουμε τους άνω των 60 να μην πηγαίνουν στην τράπεζα για να κάνουν μια ανάληψη. Αυτό. Μου έλεγαν, θέλω να το πω, μου δίνετε μια καλή πάσα για δευτερόλεπτα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Μου έλεγαν σε μια τράπεζα που χρειάστηκε να πάω μετά από 2 μήνες, γιατί έπρεπε η πράξη να γίνει από εμένα, ότι άντε στον παππού που δεν έχει την πρόσβαση να πας και να τον βοηθήσεις και να το κάνεις στο μηχάνημα να τελειώνει πιο γρήγορα. Μα έρχονται, λέει, ηλικιωμένοι και κάθονται και έχουν μαζέψει του γείτονα τους λογαριασμούς, των παιδιών τους τους λογαριασμούς, γιατί προφανώς έψαχναν άλοθοι για να βγουν από το σπίτι. Ναι, συμβαίνει. Δεν το είδα να συμβαίνει βέβαια, αλλά συνέβαινε και στο παρελθόν. Στο μηχάνημα μπροστά να έχεις έναν κύριο ή μια κυρία η οποία κάνει, ξέρω εγώ, 15 συναλλαγές, δηλαδή να κάνει μία ή δύο. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς ένα μέρος της ζήτησης καλύφθηκε από το ηλεκτρονικά, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα στερήσει τις αγορές στο μέλλον. Βεβαίως, ορισμένα επαγγέλματα, σκέφτομαι, ξέρω εγώ, τα κομμωτήρια που θα ανοίξουν την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, τα κουρέματα και τα χτενίσματα τα χάσανε. Δεν πρόκειται να γυρίσει μια κυρία πίσω και να ξανακάνει τα χτενίσματα που θα έκανε από την 25 Μαρτίου μέχρι σήμερα. Καλά, υπάρχει κάποιος που δεν έχασε από αυτή την ιστορία, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν. Δηλαδή, πέρα από ένα δημόσιο υπάλληλο και ένα συνταξιούχο που είναι στάνταρ το εισόδημα. Αυτό. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, τραπεζικοί, τελωνιακοί. Ναι, θέλω να πω ότι από εκεί που έχουν μια τέτοια σχέση οι μισθωτοί, όλοι οι υπόλοιποι έχουν χάσει. Ναι. Δεν ξέρω κανένα να μην έχει χάσει. Έτσι, τι γίνεται στη Γαλλία, τι διαφορές έχει η Γαλλία σε σχέση με εμάς? Γιατί λέμε καμαρώνουμε για τη χώρα μας που είχε λίγους θανάτους, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει τραγωδία σε κάθε θάνατο, πολύ λιγότερα κρούσματα. Τι καλύτερο έκανε η Γαλλία σε σχέση με εμάς? Νομίζω δεν έκανε τίποτα καλύτερο. Okay. Άργησε να κλείσει τα σχολεία, άργησε να κλείσει την αγορά. Όχι, εγώ μιλώ, όχι, δεν μιλώ σε αυτό το πεδίο της δημόσιας υγείας, αλλά στο πεδίο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην οικονομία, γιατί εκεί κόψαμε. Νομίζω να το διευκρινίσω εγώ. Ήταν λίγο πιο γαλαντόμα όσον αφορά την αναπλήρωση του εισοδήματος των μισθωτών. Mm-hmm. Δηλαδή, κάλυψε το κράτος ένα μεγαλύτερο ποσοστό από το εισόδημά των απολειών. Να απολειώνουν από το εισόδημα. Στήριξε αρκετά τις επιχειρήσεις. Προσπάθησε να παρέμβει και στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις σταμάτησε προφανώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοώ τη στήριξη που πήγε να κάνει στην Airbus και στην Air France. Μάλλον δεν πέρασαν αυτά τα μέτρα. Αλλά έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για την καθημερινότητα όπως ξεκινάει να ξετυλίγεται από την 11η Μαΐου. Εδώ είναι η 11η Μαΐου που θα ξεκινήσουν όλα. Νομίζω η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι ζυγιάζει πολύ σοβαρά το θέμα των απολειών στην οικονομία και προτάσει από τώρα και στο εξής πιο πολύ το οικονομικό στοιχείο από ότι το ανθρώπινο. Μάλιστα. Γι' αυτό και ξεκινάει, για να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να δουλέψουν, ξεκινάει από τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, και όχι από το πανεπιστήμιο ή την τρίτη ηλικία όπως κάνουμε εμείς. Ξεκινάει ανάποδα δηλαδή. Τώρα οι δικοί μας, είτε από υπερβολικό ζήλο, είτε από επειδή βάζουν τον άνθρωπο μπροστά από την οικονομία, πήραν μια αντίθετη απόφαση. Έτσι. Και εδώ πάντως θα αρχίσουν να επανέλθουν στην κανονικότητα. Σας θυμίζω ότι η Γαλλία είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Πέρσι είχε σχεδόν 100 εκατομμύρια τουρίστες και κυρίως από τις όμορες χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Αυτό Βρετανία. Χάνεται, φαντάζομαι, σε αυτό μεγάλο χάθηκε βαθμό. Τελείως. Χάθηκε.
Και η σεζόν στο νότιο, στην νότιο κομμάτι, το πιο τουριστικό, μάλλον θα ξεκινήσει πολύ άσχημα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Θα τα πούμε ξανά. Καλά. Για και χαρά.